φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην πρωινή σας παρέα. Να είναι όμορφη ημέρα που ξημέρωσε σήμερα για όλους εσάς. Εμείς θα φροντίσουμε το πρωινό σας και το τρίωρο του που ακολουθεί να είναι ευχάριστο γεμάτο με θέματα και συζητήσεις, τα οποία θα μας κάνουν καλύτερους και θα μάθουμε περισσότερα. Ξεκινάμε με ένα θέμα το οποίο αφορά τον χώρο εργασίας μας και την ασφάλεια η οποία πρέπει να επικρατεί σε αυτό το χώρο για να φροντίσουμε για την υγεία μας, για την ασφάλεια γενικά και την δική μας, αλλά και των πελατών και των υπολείπων στο ίδιο χώρο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε ανοιχτά στις τηλεφωνικές μας γραμμές 77-77-1088. Σας περιμένουμε ερωτήσεις, απορίες και απόψεις. Μαζί μας για να το αναλύσουμε αυτό το θέμα η κυρία Ευαγγελίτα Τσουλόφτα, λειτουργός επιθεώρησης εργασίας και συντονίστρια κλάδου μεταποίησης και κατασκευών. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Και με αυτή τη μικρή συζήτηση που έχουμε κάνει σήμερα, κυρίες μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χρόνο σας και τις χρήσιμες συμβουλές. Ευχόμαστε ότι σας έχουμε ενημερώσει και έχουμε συμβάλλει στην δημιουργία της συνείδησης αυτής όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, αλλά και στην άμεση αντίδραση είτε των εργοδοτών είτε των εργαζομένων όταν κάτι δεν πάει καλά σε ένα χώρο. Υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, υπάρχουν οι νομοθεσίες, από εμάς εξαρτάται όλα αυτά βεβαίως συνολικά να δουλέψουν για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των εργαζομένων. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε εμείς με το ιατρικό μας ένθετο. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε είναι φυσιολογικός τοκετός ή και σαρκική τομή. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο και θα μάθουμε περισσότερα. Ντοροτέτες και επιστρέφουμε. Καλημέρα μας σε εσάς που τώρα έχετε έρθει στην παρέα μας. Καλή σας μέρα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το ιατρικό μας ένθετο και όπως προαναφέραμε το θέμα μας είναι φυσιολογικός τοκετός ή και σαρκή. Τι επιλέγουν σήμερα οι μητέρες, τι συστήνουν οι γιατροί, πότε είναι απαραίτητο το ένα ή το άλλο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε και βεβαίως ανοιχτές τηλεφωνικές μας γραμμές από τώρα, κυρίες και κύριοι, 77-77-1088, σας περιμένουμε. Μαζί μας η γυναικολογία. Έχουμε αύξηση της εγκυμοσύνης. Μία μισό διάλειμμα και ο Στέφανος πανέτοιμος και σήμερα με μια καινούργια συνταγή. Πάμε να καλημερίσουμε τρεις κυρίες οι οποίες έχουμε προσκαλέσει τώρα για να μάθουμε περισσότερο για τις προσπάθειες του Πανκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φύλων να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει, να δώσει ζωή. Ζωή με καρκίνο, αλλά ζω. Πολύ ωραίος ο τίτλος, πολύ πετυχημένο το σλόγαν του Συνδέσμου. Θα μάθουμε τι είναι ακριβώς αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η εκστρατεία. Μαζί μας η κυρία Δώρα Κωνσταντινίδου, υπεύθυνη διαπαίδευση της δράσης σας. Να είστε καλά. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με άλλο ένα θέμα. Το μυστήριο της βάψης ακολουθεί. Μείνετε μαζί μας. Η συζήτησή μας και προτείνω να τη συζητήσουμε έτσι δίνοντας και άλλη διάσταση αυτού του μυστηρίου και άλλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Καλή για να μάθουμε περισσότερο για την προσφορά του Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής Κίκο. Το φιλμάκι το οποίο θα δούμε είναι ρεπορτάζ του συνάδελφου Μιχάλη Χατζηγεωργίου και αμέσως μετά θα έχουμε άτομα τα οποία αφιερώνουν το χρόνο τους, είναι η δουλειά τους να προσφέρουν σε αυτό το κέντρο και βεβαίως θα βοηθήσουμε και πολλοί από εσάς που θα μπορέσετε να αποφεληθείτε από την λειτουργία του κέντρου. Να πάμε στο φιλμάκι μας. Είναι πολύ κατατοπιστικό ρεπορτάζ για την δράση και τον έργο του κέντρου. Πάμε εμείς να μάθουμε περισσότερα και από τους καλεσμένους μας για την λειτουργία του Κέντρου Κοινωνικής και Πνευματικής Στήριξης της Ιεράς Μονής Κίκου. Μαζί μας η Κατερίνα Γεωργάκη Κώστα, συντονίστρια του προγράμματος. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Θα τα ανακαλύψει ο κόσμος. Σας ευχαριστούμε και καλή δουλειά ευχόμαστε. Να είστε καλά. Πάμε σε ντοροθέτες, διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Γιώτα Κουφαλίδο, Έλενα Χαρολάμπος, Έλενα Τσακούπη. Πολλά και διάφορα έχουμε ακόμα να σας δείξουμε. Γι' αυτό μείνετε ακόμα λίγο στην παρέα μας. Να μιλήσουμε και να δείξουμε μαγιάς. Μαζί μας η Έλενα Χαραλάμπος. Καλημέρα. Να το πούμε. Την ύφη μας, η οποία ήταν υπέροχος ο γάμος σου, παραμυθένιος, μπράβο για την διοργάνωση, για όλα. Δεν είχες κάνει άριστη επιμέλεια όλο το πράγμα. Όλοι είχε περάσει όλοι πάρα πολύ όμως. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό, να περάσουν οι φίλοι μας πάρα πολύ όμως. Ήταν πολύ απλό μαγιά. Ελάτε μαζί μου κορίτσια μου τώρα για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει η Έλενα. Ο Μανώλης πώς χειρίζεται την κάμερα, βρε Μανώλη. Καλή σας μέρα. Καλή σου μέρα Έλενα μου. Είχαμε την έννοια και τον διαζύμου τώρα. Τι να κάνουν άραγε αυτοί οι άνθρωποι. Περνάνε καλά, δεν περνάνε καλά, να δούμε.
πουλήσαν κανένα σπίτι, έχουν κρίση, κούρεμα, από όλα. Να δεν είμαστε ενήμεροι. Χαριτολογώντας όλα αυτά, παιδάκι μου, να γελάσουμε λίγο. Γέλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα πάνω σου. Το κυκρινό, καλοκαιρινό. Φορέματα και σου πάνε τα φορέματα. Ευχαριστώ. Πώς μ' αρέσει η παραλία. Έρχεσαι έτσι. Και έχω και πολλούς φίλους, όλους μου φίλους που βρίσκονται εκεί. Να στείλω την καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να μάθουμε τώρα τι κάνουν οι διάσημοι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ευχάριστο γράμμα. Θα μας πει για τα δικά της τώρα. Έχω βάλει άλλο μικρόφωνο, δεν ξέρω τώρα να τα ακούγουμε. Θέλετε να κάνουμε κλήρωση? Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Αύριο την κλήρωση μας, κυρίες μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Αύριο ραντεβού και πάλι το πρωί με πάρα πολλές εκπλήξεις. Με πολύ καλοκαιρινή διάθεση και χρώματα και αρώματα και μαγειρική και συνταγές. Και βεβαίως πάρα πολλές συζητήσεις για όλους εσάς. Από όλα που έχει το πανέρι για να βρει ο καθένας αυτό που ψάχνει. Να